τόσο τα ονόματα, όσο και το πρόγραμμα το οποίο επιμελείται ένα επιτελείο στελεχών μας, θα είναι σε γνώσεις. Κύριε Φουντούλη, κλείνοντας την εισήγησή σας, μιλήσατε για το Δήμο της νέας εποχής. Πώς την προσδιορίζετε αυτή τη νέα εποχή, πώς τη φαντάζεστε, τι εννοείτε? Είναι μια αφηρημένη έννοια και ιδέα, είναι κάτι ξεκάθαρο μέσα στο οποίο θα συμμετέχει και η Νάουσα? Δεν είναι καθόλου αφηρημένη έννοια, αγαπητέ φίλε. Αυτό που πιστεύουμε εμείς είναι ότι πρέπει να δούμε μπροστά. Πρέπει να δούμε μπροστά, να δούμε τη νέα εποχή, να δούμε τις εξελίξεις, επικαιροποιημένες πολιτικές και λύσεις, τις οποίες θεωρώ ότι είμαι ξεκάθαρο σήμερα και σε αυτά που σας είπα, θα βοηθήσουν πάρα πολύ έμπειροι γνώστες νέων γνωστικών αντικειμένων που υπάρχουν σήμερα για να πάμε μπροστά. Μιλήσατε για πολυσυλλεκτικό σχήμα μακριά από κομματικές αγκυλώσεις. Εσείς όμως, λίγο καιρό πριν, προβάλατε αίτηση στο ΠΑΣΟΚ για το χρήσμα. Αυτά τα δύο πού Θα απαντήσω. Είναι γεγονός και με τιμά ότι με την πληροφόρηση που έχω, τρεις ή τέσσερις συμπολίτες μας πρότειναν στον χώρο που ανήκω κομματικά να μου δοθεί εμένα η ευκαιρία για να διεκδικήσω το Δήμο. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να ενδιαφέρομαι και να είμαι καθημερινά κοντά στο πρόβλημα, από όπου αυτό ορίσει ο κόσμος να είναι. Και πιστεύω ότι θα πάρουμε το Δήμο. Θα είμαστε εμείς που θα πάρουμε το Δήμο. Μπορείτε να ρωτήσω, προς το παρόν είναι ο συνδυασμός που κατεβαίνει στις εκλογές. Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το καινούριο που πρεσβεύεται, ας πούμε. Θα απαντήσω και εδώ, αν και είπα προηγουμένως, αν και είπα προηγουμένως ότι το πρόγραμμά μας από ένα επιτελείο σήμερα δημιουργείται και με βάση βεβαίως αυτό που θα αφουγκραστούμε από όλους τους χώρους και από όλα, όταν λέω χώρους εννοώ γεωγραφικούς, στα χωριά μας και λοιπά, στο τι αναγκαιότητες υπάρχουν εκεί. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι το καινούριο είναι, επειδή είμαστε ανθρώποι του μόχθου, είμαστε ανθρώποι οι οποίοι ζήσαμε το πρόβλημα, βγήκαμε μέσα αν θέλετε από το πρόβλημα, ανεβαίνοντας σταδιακά, γνωρίζουμε και την επίλυσή τους. Το καινούριο είναι η αμεσότητα επίλυσης των προβλημάτων, αλλά και η πρακτικότητα. Χρειάζονται 117 άτομα για να γίνει ένας πλήρης συνδυασμός. Εσείς αυτή τη στιγμή σε ποιο επίπεδο στελέχος? Ο πρόεδρος απάντησε πάνω σε θέματα υποψηφίων και κάτσε, ο Ράδος δεν θα απαντήσει. Εγώ μίλησα, εγώ ρώτησα τον πρόεδρο, δεν ρώτησε εσένα, έτσι. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Θα απαντήσω, Θόδωρε, δεν έχω πρόβλημα. Ένα σημαντικό ποσοστό του ψηφοδελτίου αυτή τη στιγμή έχει συμπληρωθεί. Λέω ένα σημαντικό ποσοστό. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της επιχειρηματικότητας στον Δήμο? Γιατί το έχετε σημειώσει αρκετές φορές. Μία φορά το είπα, αλλά θα το επαναλάβω και τώρα. Μίλησα για επιχειρηματικό σκεπτικό, χωρίς να υποκαθιστούμε τους επιχειρηματίες ίσα-ίσα να βοηθάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αν σήμερα δημιουργούνταν μία μονάδα ενδιάλωσης νερού, δεν ήταν επιχειρηματικό σκεπτικό? Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν δημιουργηθούν από το Δήμο, δεν είναι επιχειρηματικό σκεπτικό. Σα δίνω παραδείγματα, χωρίς να υποκαθιστούμε λοιπόν κανέναν. Πώς κρίνεται αυτή τη στιγμή, έχουν επίσημα
επίσημους ιδιώτες, πώς κρίνεται την εγκληματική Καραβαγιού μέχρι τώρα και πώς κρίνεται την δημοσιότητα της Ιωσήφιδου με βάση τη θητεία της ως αντιδημάρχου του προηγούμενου χρόνου. Θα ήθελα να μην κοιτάξουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να απαντήσω. Ειλικρινά, αυτό που με προβλημάτισε ήταν ο αποπροσανατολισμός των στόχων της προηγούμενης διοίκησης, που και εγώ συμμετείχα. Ο κόσμος με τίμησε και στις προηγούμενες, αλλά και στις πιο προηγούμενες εκλογές, σε μια πολύ καλή θέση, όπως επίσης πιστεύω τον τίμησα και εγώ σε αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, και δεν είναι λίγα. Όσον αφορά την κυρία Ιωσήφιδου, συνεργαστήκαμε και ως αντιδήμαρχοι συνάδελφοι κλπ. Απαντώντας, θεωρώ ότι το ενωτικό πρόσωπο, οι ιδέες και οι γνώμες δικές μου ήταν δεδομένες. Για κάποιους άλλους λόγους δεν θελήσανε κάποιοι να πορευτούμε μαζί. Δηλαδή, αν δεν στην κυρίωση εκεί του να είστε μαζί στο τέτοιο και διαφώνησε η ίδια. Απάντησε. Το ίδιο και εμείς. Σε περίπτωση που εκλεγείτε, που προχωρήσει η διαδικασία και εκλεγείτε δήμαρχος, στην ατζέντα σας ποια πρώτα προβλήματα ή ζητήματα έχετε ήδη προεντοπίσει για να αντιμετωπίσετε για λογαριασμό του Δήμου της Νάου σας? Κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο να μάθει δηλαδή και να ακούσει. Αν και άπτεται του προγράμματος το οποίο θα μοιραστεί, ναι, όπως είπαμε. Και γραμματικά, έτσι, δύο-τρία πραγματάκια. Θεωρώ ότι ο τόπος μας αυτή τη στιγμή βάλει την πανταγώθη. Όχι μόνο από το χρηματοπιστωτικό πρόβλημα και την κρίση, αλλά εδώ και χρόνια από ανεργία. Η παραγωγική τάξη φθήνει καθημερινά και ουσιαστικά σήμερα είναι ο μόνος οικονομικός πνεύμονας του Δήμου μας, του διευρυμένου Δήμου μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσεχθούν αυτές οι παράμετροι, στόχοι συγκεκριμένοι, χωρίς μεγάλα λόγια. Βοήθεια στην αγροτική οικονομία, όπου αυτό γίνεται, στην εργατιά που έχει τεράστια προβλήματα. Μπορούμε να ρωτήσουμε? Εγώ θα επανέλθω στην ερώτηση του Ρακλή. Κάνατε πρόταση στην Ιωσήφιδου για να συνεργαστείτε? Γιατί μιλήσατε ότι αφού το ενωτικό κάποιοι δεν το δέχτηκαν. Πρόταση δική μου υπήρξε και ήταν ξεκάθαρη στα όργανα του κόμματος, το οποίο μας κάλεσε. Για να δει τις προθέσεις μας. Προσωπικά βεβαίως εγώ σας είπα ότι δεν έκανα κάποια αυτοπρόταση ή δεν ζήτησα ή δεν συνέγραψα τίποτε για το χρήσμα του Πασόκ. Έτερο προτάθηκα και βεβαίως εκεί που με καλούν πηγαίνει. Ήμουν ενωτικός, νομίζω το σύνολο του τύπου το πέρασε. Προσπαθήκατε να το δεχτήκατε. Το δεχτήκατε την αυτοπρόταση αφού συμμετείχατε στο όργανο, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν καταδέχεται αυτό πρόταση. Για να πήγατε, πήγατε στη σύσκεψη που υπήρξε για τους πρίσκους. Βεβαίως πήγα και ανέπτυξα τις θέσεις. Αυτό είναι. Όταν ήταν οδικός, είναι και έχουν Καραμπατζό μέσα ή μόνο την ουσική. Είχε γραφτεί αυτό το πρόταση. Γράφτηκε κατά κόρον. Η δική μου πρόταση ήταν η εξής. Εάν ακολουθήσει ο ένας τον άλλον, ακολουθώ κι εγώ. Εάν δεν ακολουθήσω, πάμε, αν θέλω βεβαίως, σε μια τέταρτη, αν θέλετε, λύση, γιατί ποτέ προσωπικά δεν είχα καμία καμία άκρα από τη φιλοδοξία για να λυθώ. Αλλά δυστυχώς. Αφού δόθηκε το χρήσμα, μετά υπήρξε επαφή με την Ιωσήφιδου για κοινή κάθοδο, ένα ενέρωτησε αυτή και αν έχετε κάνει συνάντηση τώρα για τη δεύτερη Κυριακή να υπάρχει άλλη υποστήριξη, γιατί υπάρχει αυτή η πληροφορία. Όχι, δεν ευσταθεί η πληροφορία σας. Δεν υπάρχει κάτι, αν και βεβαίως είμαι φίλος με όλους, όπως μπορώ να πω, δεν έχω κάτι να μοιράσω ούτε με τον Δήμαρχο, ούτε με τους άλλους συναδέλφους, οι οποίοι θα ζητήσουν να πάρουν την ψήφο της, του Δημότη της Νάου σας. Έχετε κάνει επαφές με τη Νέα Δημοκρατία για την στήριξη και από εκεί την πλευρά, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι. Μπορεί να δώσει ψήφο.
Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει υποψήφιος αυτή τη στιγμή από το κομματικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ έκανα ένα άνοιγμα και είπα ότι στο δικό μας ψηφοδέλτιο χωράνε άτομα από όλους τους χώρους. Συγκεκριμένα δεν μπορούσα και δεν έκανα. Με πρόσωπα ναι βεβαίως, αλλά όχι με κομματικούς φορείς οποιουσδήποτε άλλος. Εγώ έχω τον λόγο και... Καλή επιτυχία, κύριε. Ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι τη δεύτερη τετραετία, όταν μετά τη νίκη ο Δήμαρχος, ο νέος Δήμαρχος, ο κ. Γραμπατζός, σας κάλεσε όλους που εκλεγήκατε στο Δημαρχείο και σας ανακοίνωσε ότι θα είναι η τελευταία του τετραετία και ότι δεν ξανακατεβαίνει υποψήφιος,